Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε. Έλενα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπόλαρη. Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε στην παρέα μας, έστω και τηλεφωνικά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Θέλω να μας πείτε και εσείς την άποψή σας. Πώς βλέπετε τα πράγματα έπειτα από τις ραγδαίες, τα χαρακτηρίζαμε, εξελίξεις γύρω από το θέμα της Χρυσής Αυγής, την προφυλάκηση του Γενικού Γραμματέα, του εκπροσώπου τύπου? Πιστεύω ότι σημαντικό είναι για όλους μας, για τους Έλληνες πολίτες και για όλους όσους παρακολουθούν τα δρόμενα στη χώρα, να καταλαβαίνουμε πως η δημοκρατία είναι το μείζον. Η δημοκρατία είναι ο πολίτης, είναι τα δικαιώματα του πολίτη. Είναι το καθεστώς που γεννήθηκε σε αυτόν τον τόπο και επιτρέπει να ανθίσει ο άνθρωπος. Εάν λοιπόν έχουμε κατά νου ότι η δημοκρατία είναι το μείζον και μέσα σε αυτό υπάρχουν όλες οι κοινωνικές, οι πολιτικές, οι πνευματικές, οι πολιτιστικές, οι οικονομικές δράσεις του ανθρώπου, τότε θα πρέπει σταθερά όλοι μας, οι πολίτες και πολιτικοί, να υποστηρίξουμε τις διαδικασίες, τις διεργασίες και τις συνέργειες που πρέπει να γίνουν στον τόπο από το κράτος δικαίου. Να εφαρμοστούν οι νόμοι, να εφαρμόζονται οι νόμοι για όλους. Ιδιαίτερα όταν η εφαρμογή αυτών των νόμων έχει σχέση με τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γιατί η δημοκρατία είμαστε όλοι, η δημοκρατία μας αφορά όλους. Συνεπώς σε αυτή την φάση που είμαστε, σημασία έχει με ψυχραιμία να είναι κοινό το αίτημα όλων μας να λειτουργήσουν οι θεσμοί, εφαρμόζοντας τους νόμους, να λειτουργήσει η αστυνομία, να λειτουργήσει τα υπουργεία, να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, χωρίς σκοπιμότητες. Άλλες από αυτές που ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Να μην υποκύπτουμε σε άλλες σκοπιμότητες. Είτε αυτές οι σκοπιμότητες είναι ιδεολογικού τύπου, είτε αυτές είναι κομματικού τύπου. Μπροστά στη δημοκρατία δεν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Μπόλαρη, πιστεύετε ότι το ποσοστό της Χρυσής Αυγής, οι υποστηρικτές, όπως εκείνοι λένε, τους χαρακτηρίζουν μάλλον της Χρυσής Αυγής, μετά τα τελευταία γεγονότα στην χώρα, έχουν μειωθεί ή έχουν αυξηθεί? Πρώτα-πρώτα θέλω να σας πω ότι οι Έλληνες δεν παραφρόνησαν, ούτε έχουν γίνει στα ποσοστά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ούτε Ναζί ούτε φασίστες. Και αυτό είναι το λάθος μιας μικρής κάστας ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να έχουν ιδεολογική φόρτιση ναζισμού και παίρνουν λάθος μηνύματα όταν οι πολίτες, οι οποίοι έχουν στενευτεί ή έχουν οργιστεί οικονομικά από οικονομικούς λόγους, από την ανέχεια ή από την ανεργία, δηλώνουν ότι θα τους ψηφίσουν. Δεν είναι υποστηρικτές τους. Γιατί πιστεύετε ότι δηλώνουν? Ο κόσμος αυτός είναι, να σας πω λίγο, δέστε λίγο τώρα τις συνοικίες όπου είχαμε αυτά τα επεισόδια τις τελευταίες μέρες. Στη Νίκαια, στο Κερατσίνι, στο Πέραμα, Σαλαμίνα, δηλαδή σε εργατικές γειτονιές, στοχογειτονιές. Λοιπόν, όπου η ανεργία έχει χτυπήσει στα κόκκινα, λειτουργεί η κοινωνία, είναι εμπερίστατη. Όταν λοιπόν κάποιος είναι στο σπίτι το βράδυ με τα παιδιά του και έχει μέσα στο σπίτι τρεις ή τέσσερις άνεργους και έχουν αδιέξοδα οικονομικά, οικογενειακά, κοινωνικά, δεν σκέφτονται να ψηφίσουν. Σκέφτονται να τιμωρήσουν. Είναι η οργή και το αδιέξοδο, το οποίο λέει τι δεν θέλετε, τι σας πονάει, θα ψηφίσω αυτό. Ναι, θα μου πείτε, είναι σωστή αντίδραση αυτή των πολιτών? Όχι, δεν είναι. Γιατί αυτός ο τόπος έχει περάσει πολύ χειρότερα, έχει περάσει πολύ πιο δύσκολες μέρες. Και αυτός ο τόπος έχει μια πολύ ισχυρή
ιστορική διαδρομή στη διαχρονία της ιστορίας, από την δημοκρατία και την εκκλησία και την ελευθερία και τους αγώνες για τη δημοκρατία και την ελευθερία, ώστε επειδή περνά μια πρόσκαιρη περίοδο οικονομικής δυσχέρειας, οικονομικών αδιεξόδων, να μπορεί ένα μεγάλο ποσοστό συμπατριωτών μας να, από την οργή να εκφράζεται υπέρ αυτών των ναζιστικών μορφωμάτων. Όμως, ενώ ερμηνεύουμε τη συμπεριφορά των πολιτών μας, θα πρέπει την ίδια στιγμή να στείλουμε και ένα σαφές μήνυμα ότι αυτή η ανεργία και η οικονομική ανέχεια είναι αυτή η οποία έφερε τον κόσμο στα διέξοδα. Για να αρθούν αυτά τα διέξοδα, θα πρέπει να αλλάξει η πολιτική και να στραφεί η πολιτική ηγεσία, η κυβέρνηση, τα κόμματα, τώρα, σήμερα, όχι αύριο, όχι το 14, το 15, το 16, σήμερα, και να δούνε τι γίνεται με τον κόσμο ο οποίος χυμάζεται από την ανεργία και υποφέρει από την ανεργία. Για να ξανασυζητήσουμε σήμερα τι γίνεται στον τόπο για να σώσουμε την κοινωνική συνοχή. Γιατί κάποιοι με πολύ μεγάλη χαρά θα θέλαν να βλέπουν ανέργους οι οποίοι λένε ότι είναι υποστηρικτές της ακροδεξιάς με άλλους άνεργους που χυμάζονται με τον ίδιο τρόπο να σκοτώνονται μεταξύ τους. Θέλω να πω πως είναι στιγμή που χρειάζεται η πολιτική να ασχοληθεί με την κοινωνική συνοχή. Και η κοινωνική συνοχή διασώζεται όταν ασχοληθούμε σήμερα με την μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση, να σώσουμε θέσεις εργασίας, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να χτυπήσουμε την ανεργία, να μπορέσει να ξαναπάρει μπρος η παραγωγική μηχανή της χώρας. Εάν αυτό το πράγμα δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση, δημιουργείται ζήτημα στην κοινωνία. Υπάρχει, γύρονται ζητήματα κοινωνικής συνοχής. Κύριε Μπόλαρη, για να κλείσω αυτό, θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχουν θέματα ποινικής απαξίας, δηλαδή αξιόπινες πράξεις που έχουν γίνει, έχουν διαπραχθεί από μέλη, ηγεσίες και τα λοιπά της Χρυσής Αυγής, με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί η αστυνομία, η δικαιοσύνη, η διοίκηση, θεσμικά, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Αλλά την ίδια στιγμή, δίπλα, πρέπει η κυβέρνηση να ασχοληθεί με το ζήτημα της κοινωνικής συνοχής, με το ζήτημα της υποστήριξης αυτού του κόσμου, ο οποίος δεν μπορεί πλέον, γιατί δεν τα βγάζει πέρα. Και θέλει αυτό μία σειρά από ενέργειες και στο χώρο της πρόνοιας, και στο χώρο της παιδείας, και στο χώρο της εκπαίδευσης, και στο χώρο της υγείας. Όλο αυτό το πράγμα χρειάζεται σήμερα να υπάρξει αναπροσανατολισμός της πολιτικής. Ωραία, κύριε Μπόλαρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας ξαναέχουμε από Δευτέρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, να συζητήσουμε λίγο, γιατί είναι σωστά αυτά που λέτε. Μιλάτε για αγανάκτηση πολιτών. Βέβαια, δεν έχουμε ακόμα μιλήσει για το ποιος έφερε τους πολίτες ακόμα σε αυτήν την αγανάκτηση. Θα ήθελα να σας ζητήσουμε και για τις προτάσεις αυτές που λέτε όσον αφορά να αναπτυχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη διάθεσή σας, λοιπόν. Οπότε από Δευτέρα. Στη διάθεσή σας, διότι το πρόβλημα είναι πρόβλημα σύνθετο. Δεν είναι πρόβλημα απλά σύλληψης ή παραπομπής. Είναι πρόβλημα πολιτικό. Τα πολιτικά προβλήματα έχουν και τις οικονομικές και τις κοινωνικές και τις ποινικές και τις δικαστικές πιθανόν διαστάσεις, αλλά ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Η ελληνική κοινωνία, λοιπόν, δεν μπορεί να μείνει στο γεγονός ότι έχουμε σύλληψη για τις αξιόπινες πράξεις. Η ελληνική κοινωνία, η πολιτική στη χώρα πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική απάντηση, η οποία είναι όχι θεωρία, αλλά καθημερινή, εφαρμοσμένη πολιτική δράση και πράξη, για να απαντώνται τα προβλήματα των πολιτών. Ωραία, κύριε Μπόλα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια.